Κυρία Γερασιμίδου, καλή σας μέρα από το Ηράκλειο Κρήτης για το Κρέτα Φανς. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Σε περιοδία βρίσκομαι. Είναι ο αγώνας. Τώρα πηγαίνουμε προς την Ξάνθη, ναι. Κοντά από το Ηράκλειο, ένας τσιγαροδρόμος. Ναι, τι λέτε τώρα. Και πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε, πώς τα αντιλαμβάνεστε? Εμείς είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Τρέχουμε βέβαια. Όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι είστε πάνω. Ότι όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι το κουκουέ είναι ενισχυμένο. Τώρα αυτό πρέπει να το δούμε. Ευχάριστο. Αυτό δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Αν και εμείς έχουμε την άμεση επαφή με τον κόσμο, βλέπουμε την ανταπόκριση και είμαστε αισιόδοξοι. Ελπίζουμε ότι, δεν ξέρω τι ποσοστό μας δίνουν, εσείς ξέρετε. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε πιο δυναμωμένοι από τις προηγούμενες εκλογές και γενικά από το κίνημα, το οποίο πάει καλά, όπως βλέπετε και γνωρίζετε. Αυτή είναι η αισιοδοξία μας και πάνω απ' όλα η θέλησή μας να αγωνιζόμαστε έτσι κι αλλιώς για ένα καλύτερο αύριο, να το πούμε απλά. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, πώς μπορούν να βοηθηθούν μέσα από τις ευρωεκλογές? Ποιο είναι το κίνητρο που πρέπει να έχει ο κόσμος πηγαίνοντας στην κάλπη ή βάζοντας το μυαλό του να πάει στην κάλπη? Πρέπει να πάει στην κάλπη. Εφόσον υπάρχουν οι εκλογές και στην Ευρώπη, στην Ενωμένη Ευρώπη, και εφόσον όλες οι διρεκτίβες, οι οδηγίες, να το πω πιο απλά, έρχονται από εκεί, που αποφασίζουν για την καθημερινή μας ζωή, για το μέλλον μας, σε όλες τις πλευρές της ζωής μας, από εκεί έρχονται όλες οι αποφάσεις και εφαρμόζονται, πρέπει να ψηφίσει. Και πρέπει να ψηφίσει το κόμμα που δεν το έχει πει ποτέ ψέματα και που αγωνίζεται με αυτές τις δυνάμεις που έχει, και ελπίζουμε να γίνουν πιο καλές, αγωνίζεται για να αποτρέψει αυτές τις αποφάσεις, αυτές τις ολέθριες για το λαό μας και για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Όπως βλέπετε και στην Ευρώπη τα κινήματα τα λαϊκά αρχίζουν να ανεβαίνουν. Δεν είναι δυνατόν να μένεις αμέτωχος. Πρώτα με την ψήφο σου οπωσδήποτε βοηθάς και μετά σίγουρα με τους καθημερινούς αγώνες στους δρόμους, στη δουλειά σου, με τις διεκδικήσεις σου, με όλα αυτά. Οπότε πιστεύετε, κυρία Γερασιμίδου, ότι ο δείκτης συμμετοχής, δηλαδή ο κόσμος που θα επιλέξει να πάει ή να μην πάει στις εκλογές, να πάει να ψηφίσει ή να μην πάει να ψηφίσει, είναι πολύ σημαντικό για το τι θα γίνει την επαύριο των εκλογών? Φυσικά και σε όλες τις εκλογές. Αυτό το κλίμα που καλλιεργείται, ότι κανείς δεν κάνει τίποτα και γιατί να πάω, είναι ολέθριο. Το όχο αδερφέ αυτό, που λέμε περισσότερες φορές. Όχο αδερφέ. Ναι, αυτό το όχο αδερφισμός που λέει και ένας συνάδελφος και το λένε και πολλοί. Αυτό είναι ολέθριο, κατά τη γνώμη μου. Να μην συμμετέχεις δηλαδή για πράγματα που είναι... Η συσπήρωση των κομμάτων πόσο θα παίξει ρόλο και σε τι επίπεδο βρίσκεται το ΚΚΕ αυτή την εποχή ό,τι έχει σχέση με τη συσπήρωση? Δεν έχει διαρροές ούτε από δεξιά ούτε από αριστερά. Από ό,τι φαίνεται μένει σταθερό και παίρνει κόσμο. Αυτό είναι καλό, η αλήθεια είναι, να σας πω το δικό μου. Εννοείται ότι είναι πολύ καλό, γιατί εμπνέει εμπιστοσύνη. Δείχνει ότι έχει μια σταθερή... Με ποιους να συσπηρωθούμε, ας πούμε? Πείτε μου κάποιους που να μπορούμε να συσπηρωθούμε τη στιγμή που ψηφίζουν τα ίδια πράγματα. Θα ψηφίζουν και σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να λένε κάποια πράγματα, αλλά όταν πάνε εκεί και ψηφίζουν και είναι ψηφισμένα από πριν και έρχονται εδώ και εφαρμόζονται. Εφαρμόζονται στις ζωές μας. Αλλά από την άλλη μεριά δυναμώνει και ένα λαϊκό κίνημα που αντιστέκεται και υπάρχουν κλάδοι που έχουν πετύχει πράγματα. Ναι. Ό,τι έχει σχέση με την νεανική δυσφορία, αυτό που δείχνουν οι μετρήσεις, ότι τα Τέμπη, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η ακρίβεια, όλα αυτά πιστεύετε ότι θα παίξουν ρόλο στο πού θα κατευθυνθούν για τον ψήφο οι νέοι ανθρώποι από τα 17 μέχρι τα 25-30, που είναι άνεργοι και μένουν στα σπίτια του μπαμπά, της μαμάς, γιατί δεν έχουν κάτι να κάνουν? Ναι. Πιστεύω και το έχει δείξει και η πείρα. Έχουμε τώρα και τις επικείμενες φοιτητικές εκλογές και πιστεύουμε ότι η πανσπουδαστική θα βγει πάλι πρώτη δύναμη, ακριβώς γιατί
μετράνε όλα αυτά που είπατε. Δεν είναι, η νεολαία δεν είναι αδιάφορη σε αυτά που την αφορούν, και για τις σπουδές τους και για τη ζωή τους, για τις ζωές τους που γίνονται παρανάλωμα, και ξέρουν και το πρόσφατο παράδειγμα, αυτό το τεράστιο έγκλημα. Όλα αυτά έχουν μετρήσει την νεολαία, δεν είναι αδιάφορη. Ίσως υπάρχει ένα κομμάτι που είναι αδιάφορο, αλλά που θα πάει και αυτό θα αλλάξει. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, αν θέλετε να βάλετε τον επίλογο σε οτιδήποτε θέλετε να ακουστεί στο ραδιόφωνο μας. Τίποτα, θέλω να με μυαλό και καρδιά οι Έλληνες όπου και αν βρίσκονται να ψηφίσουν αυτή τη φορά το ΚΚΕ για το καλό όλων μας. Κυρία Γερασιμίδου, ήταν τιμή και χαρά που μιλήσαμε μαζί σας. Εύχομαι καλό αγώνα. Και δική μου σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε καλή επιτυχία και εσείς και το κόμμα σας, και ελπίζω να τα ξαναπούμε και μετά τις εκλογές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και εγώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, γεια.